Θα πάμε στο κράσι, στον πλάτανο, στις παραδοσιακές βρύσες. Αγαπάμε την περιοχή, έχουμε αδυναμία. Εκεί μας περιμένει και ο πρόεδρος, ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυράκης. Την καλησπέρα μας. Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς, κυρία Σπανού, στους τηλεθεατές και σε όλους τους κριτικούς που μας βλέπουν. Λοιπόν, για πείτε μας, από χθες τα χιόνια το έχει στρώσει και στην περιοχή. Ναι, από χθες το πρωί. Και βλέπουμε βέβαια, πρόεδρε, βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες, πλάνα, πριν από λίγη ώρα εκεί από την καρδιά του χωριού. Ναι, είμαστε τώρα στο πάνω μέρος του χωριού, στο πάρκινγκ, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο στον πλάτανο και να σας πω το απέφυγα να πάω. Καλά κάνετε, βέβαια, βέβαια, να τα αποφύγουμε. Και ήρθαμε, αλλάξαμε και λίγο να έρθουμε κι από εδώ. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου που βοηθήσαν αυτές τις δύο μέρες και κρατήσαμε ανοιχτούς τους δρόμους του χωριού με μεγάλη προσπάθεια. Ήδη τώρα μόλις φύγαν οι τελευταίοι από εδώ πέρα με πάρα πολύ κρύο. Είναι το χιόνι αρκετό, πάρα πολύ και πολύ κρύο. Έχει κρύο, αλλά είστε συνηθισμένοι. Δηλαδή στο κράσι διαχρονικά, όποιος έψαχνε χιόνια εκεί Γενάρη, Φλεβάρη, ανέβαινε στο κράσι πριν φτάσει στο οροπέδιο, έτσι δεν είναι? Ναι, τα βουτά είναι συνηθισμένα στα χιόνια που λένε και πραγματικά εμείς εδώ έχουμε κάθε χρόνο, φέτος το παράκανε λίγο, αλλά το παράκανε λίγο, αλλά είναι καλό το χιόνι, μέχρι τώρα δεν έχει ζημίες. Το οδικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί. Ναι. Μεγάλη προσοχή βέβαια χρειάζεται, γιατί και σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο ακούγεται ότι θα έχει πάλι χιονόπτωση, από ό,τι λένε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή οι δρόμοι και όχι άσκοπες μετακινήσεις. Υπάρχουν οι μέρες που οι επισκέπτες θα μπορούν να έρθουν και αργότερα και θα κρατήσει φυσικά πάρα πολλές μέρες το χιόνι. Σωστά, δεν την εμπειρία σας εκεί πολλά. Στην περιοχή, φαντάζομαι τουλάχιστον μία εβδομάδα θα κρατήσει το χιόνι και στο κράσι. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ το χιόνι. Το μεσημέρι το μέτρησα εγώ γύρω στους 40 πόντους. Είναι 40 πόντοι. Εκεί με τις βρύσες τρέχουν κανονικά, και με το παραπάνω. Οι βρύσες τώρα αχνίζουν που λέμε, βγάζουν το ζεστό νερό για την υπομένη ατμόσφαιρα και φαίνεται σαν να είναι ζεστό το νερό. Πάρα πολύ νερό. Αλλά πού να πεις νερό τώρα εκεί, κύριε Αργυράκη, πού να δοκιμάσεις εκεί ή δοκιμάζεις? Κύριε Παναγιώτη, δοκιμάζεται πολύ άνετα, κύριε Παναγιώτη. Δοκιμάζεται πάρα πολύ άνετα, διότι είναι από το υπέραφος μέσα και έχει κάποια διαφορά θερμοκρατίας. Τώρα αν το πείσουμε λίγο στο χιόνι θα παγώσει. Λοιπόν, στο φούλι σόμπες εκεί, ξυλόσομπες και τα τζάκια. Ναι, πάντα, διότι εδώ πέρα δεν μπορείς να επισκοπήσεις ξυλόσομπα και τζάκι. Είναι παραδοσιακά όλα τα σπίτια έχουν και τα τζάκια και τις ξυλόσομπες. Και αρκετά καλά. Για να περάσουν λίγες μέρες, βέβαια με πάρα πολύ κρύο. Γιατί ξύλανε δυσκολοεύρετα τώρα τελευταία. Το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη. Σωστά. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, πρόεδρε, εκεί πόσο είναι? Προηγουμένως που ήμουν στο μάξι ήταν μείον ένα. Α, ήταν μείον ένα. Ναι, αλλά φυσάει τώρα λίγο αεράκι και είναι πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Μάλιστα. Ελπίζομαι να μην παγώσει το χιόνι το βράδυ. Αυτό ελπίζομαι τώρα. Είναι ένα θέμα. Ο παγετός. Μην ξεκινήσουμε το πρωί και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε καθόλου. Ούτε με τα πόδια που λέμε. Λοιπόν, πρόεδρε, κρατώ. Δεν υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή σας. Ανοιχτοί οι δρόμοι. Η χιονόπτωση συνεχίζεται. Αυτό τι σημαίνει ότι αύριο το πρωί σας έχουμε παγετό να αποφύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και με το καλό να τα πούμε εκεί κάποια στιγμή στην περιοχή την όμορφη. Πάντα σας περιμένω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαιρετούμε. Εκεί δραστήριος και ο πρόεδρος και οι κάτοικοι σε έναν ευλογημένο τόπο όπως είναι το κράσι. Λοιπόν,